Η Επιτροπή για τη Διεθνοποίηση και Αναγνώριση της Γενοκτονίας Εύξηνος Λόγος, στο πλαίσιο της υποστήριξης του αιτήματος απελευθέρωσης του Γιάννη Βασίλη Γελελή, διοργανώνει το αγωνιστικό αθλητικό γεγονός, στο οποίο συμμετέχει ο Πόντιος υπερμαραθωνοδρόμος Γιώργος Ζαχαριάδης, ο οποίος θα τρέξει τα 250 χιλιόμετρα που χωρίζουν το Καλλιμάρμαρο από το Λεωνίδεον της Σπάρτης. Μαζί μας έχουμε τον Πόντιο υπερμαραθωνοδρόμο Γιώργο Ζαχαριάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αποφασίσατε να συμμετέχετε σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για την ελευθερία του Γιάννη Βασίλη Γιαλελή. Γιατί διαλέξατε, γιατί αποφασίσατε να το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το δικαίωμα και τον χρόνο να μιλήσω για αυτό το θέμα, για το οποίο μόλις έμαθα για τον αγαπητό πατριώτη Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Τουρκίας για τις ιδέες του για την ελευθερία και ιδιαίτερα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Θέλησα να προσφέρω να κάνω κάτι για αυτόν και επειδή στον χώρο στον οποίο ασχολούμαι είναι οι μεγάλες αποστάσεις, λαμβανωμένων κάποιων στοιχείων που αφορούν τη Σπάρτη, έκανα κάποιους συνδυασμούς και θεώρησα ότι αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τρέξω και να προσφέρω με τον τρόπο μου αυτό στον Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή αυτό που ποθεί, την ελευθερία του. Και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, διότι στον αγώνα αυτό συμμετέχουν άνθρωποι για δρομής από όλο τον κόσμο και είναι μια καλή ευκαιρία, μια δυνατότητα που θα δώσει μια άλλη χρειά σε όλο αυτό το θέμα. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει 29 Σεπτέμβρη από το Καλλιμάρμαρο για να καταλήξει στο Λεωνίδεον της Σπάρτης στις 30 Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Ο αγώνας μου για την ελευθερία του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή ονομάζεται «Η ελευθερία στη Στράταν». Και είναι αφιερωμένη με πολύ αγάπη τον αγαπητό μας συμπατριώτη. Η διαδρομή είναι από εδώ, από την Αθήνα, από αυτό εδώ το ιστορικό μνημείο, μέχρι τον βασιλιά της Σπάρτης στο Λεωνίδα, στην πόλη της Σπάρτης. Διάλεξα την πόλη της Σπάρτης, διότι μαθαίνοντας, διαβάζοντας την ιστορία για τον Βασίλη, έμαθα ότι είχε παρουσιαστεί τον τουρκικό στρατό για να υπηρετήσει το στράτευμα στην Σπάρτη της Πισιδίας, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό η σκέψη αυτή να τρέξω από την Σπάρτη της Πισιδίας μέχρι τη Σπάρτη της Λακωνίας. Αλλά κάποιοι άλλοι λόγοι, και οικονομικοί και τεχνικοί, δεν μου το επιτρέψανε και συμβιβάστηκα με αυτό να τρέξω την ελληνική διαδρομή και μάλιστα μια ιστορική διαδρομή που έτρεξε ο αρχαίος δρομέας ο Φιδιππίδης για να στείλει και αυτό το δικό του μήνυμα. Ότι μέσα σε όλες τις δραστηριότητες να καλέσω και για το Σάββατο στην εκδήλωση. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πότε θα το βγάλουμε αυτό? Κοντά μας είναι ο Χρόνης Αμανατίδης από την Επιτροπή για τη Διεθνοποίηση και την Αναγνώριση της Γενοκτονίας Εύξηνος Λόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και όσους συμμετέχουν στην πανανθρώπινη αυτή εκστρατεία για την απελευθέρωση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλής είναι ένας ακόμη φίλος, ένας συναθλητής, συναγωνιστής, σύντροφος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία. Αγωνίζεται εδώ και χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό φυσικά είχε ένα τεράστιο κόστος να κυνηγηθεί και στις 23 Απριλίου του 2017, παραμονή της γενοκτονίας των Αρμενίων,
να συλληφθεί με ψεύτικες κατηγορίες, όπως γίνεται για όλους τους δημοκράτες και όλους τους αγωνιστές της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η Τουρκία σήμερα είναι ένα σφαγείο, μια παγκόσμια φυλακή που με οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να φυλακίσουν οποιονδήποτε δημοκράτη ή οποιοδήποτε διαφωνεί. Η διαφορετικότητα, όπως και παλαιότερα είχαν υποστεί οι ιστορικοί λαοί τη γενοκτονία, η διαφορετικότητα για το τουρκικό φασιστικό και μαλικό κράτος είναι θάνατος. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί ο Γιάννης δεν είναι μόνος, όπως και άλλοι συναγωνιστές και σύντροφοι στις τουρκικές φυλακές. Είμαστε πολλοί, δεν είμαστε κλεισμένοι στα βουνά τώρα του Πόντου ή της Μικράς Ασίας. Είμαστε παντού και η φωνή μας θα ακουστεί παντού. Σε αυτόν τον πανανθρώπινο αγώνα συμμετέχει ο υπεραθλητής ο Γιώργος Ζαχαριάδης, που είναι σημαντική προσφορά του. Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση και θα ξεκινήσει από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, στη Σπάρτη, μια διαδρομή 250 χιλιόμετρων για την ελευθερία του Γιάννη Βασίλη Γεγλίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Η Ράνια Χρυσοχοίδου, η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα», Ένωση Ποντίων της Νέας Σμύρνης, Δάφνης Αγίου Δημητρίου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ένωσή μας, αλλά και για τον ποντιακό χώρο. Συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια για τη στήριξη της ελευθερίας, του αγώνα της ελευθερίας του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και θεωρώ ότι είναι χρέος όλων των ποντιακών συλλόγων να μην ασχολούνται μόνο με τα τραγούδια και τους χορούς και την παράδοση, που φυσικά είναι πολύ καλά, αλλά να αγωνίζονται όταν μπαίνουν μπροστά μας τέτοια σημαντικά ζητήματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει δημοκρατία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία απροκάλυπτα συλλαμβάνονται δημοκράτες. Γι' αυτό το λόγο και εμείς αποτρέπουμε κάθε έναν αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει στην Τουρκία, γιατί πολλά μέλη και φίλοι μας λένε, μαθημένοι από πριν, πότε θα ξαναπάμε στον Πόντο κτλ. Τους αποτρέπουμε με κάθε τρόπο, διότι για κάθε ασήμαντη αφορμή μπορούν να σε συλλάβουν, όπως έχει συμβεί με το συμπατριώτη μας, τον Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, που το μεγάλο του παράπτωμα ήταν ότι τόλμησε να μιλήσει για γενοκτονία και βρίσκεται σε συνθήκες απαράδεκτα τριτοκοσμικές μέσα στη φυλακή τόσους μήνες. Και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το δώσουμε προς τα έξω στον κόσμο, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, και είμαστε ευγνώμονες πραγματικά στον συμπατριώτη μας, τον υπεραθλητή, τον Γιώργο τον Ζαχαριάδη, για την προσπάθειά του, και εμείς είμαστε κοντά του να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ένωσης, τι δραστηριότητες έχετε να παρουσιάσετε στη συνέχεια? Έχουμε την πολύ μεγάλη μας εκδήλωση στα πλαίσια των Ιωνικών γιορτών, Σάββατο, 7 του μηνός στις 8.30 ώρα. Στείλουμε μια γέφυρα πολιτισμού από την Κύπρο μέχρι τη Μικρά Ασία. Μικρά Ασία με την ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει εκτός από τα παράλια και τον Πόντο. Κάνουμε μια συνεργασία με την πρεσβεία της Κύπρου, αλλά και με το Εθνικό Οδείο της Νέας Σμύρνης, που θα μας παρουσιάσει καταπληκτικά κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και μικρασιάτικα. Και βέβαια το ποντιακό τμήμα με καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Και επίσης ετοιμάζουμε και μια υπέροχη διήμερη εκδρομή στην άγνωστη, ανεξερεύνητη, υπέροχη Βόρεια Εύβοια, 14 και 15 του Οκτώβρη. Από το Καλλιμάρμαρο, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.